Γεια σας παιδιά, καλώς και πάλι στο κανάλι τα Great Game Plays. Όπως σήμερα όπως βλέπετε θα παίξουμε λίγο Clash Royale. Πολύ τελευταία παιδιά μου ζητούσατε να παίξω Clash Royale. Οπότε μιας και είχα πολύ καιρό να ανεβάσω βίντεο, αποφάσισα να κάνω ένα Clash Royale τώρα που έπαιζα τελευταία και εγώ πάρα πολύ. Με αυτό το καινούργιο update με τα banners, με τα banner boxes και τα λοιπά. Θέλω πάρα πολύ τον Giant Skeleton, γιατί είναι μια από τις αγαπημένες μου κάρτες στο παιχνίδι. Αλλά αυτό είναι για άλλο βίντεο παιδιά. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω καν πως να πάρω κι άλλα από αυτά τα banner tokens. Ναι, banner tokens που τα παίρνω από ό,τι βλέπω τώρα που το πάτησα για πρώτη φορά στη ζωή μου αυτό το κουμπί, που ήταν νομίζω πολύ προφανές μέχρι στιγμής για μένα, παρόλο που δεν το παρατήρησα, ότι εδώ πέρα θα το γράφει. Οπότε πρέπει να λίγο να διαβάσω. Mastery tasks από τα card masters παιδιά. Εγώ δεν έχω πάρα πολλά masteries. Το καλύτερο μου είναι το Goblin Gang που το έχω 4. Στο επόμενο θα πάρω 150 gems παιδιά, το οποίο θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε σε αυτά τα championships, λέγονται, δεν θυμάμαι τα, που είναι μια φορά στο season, όπου άμα έχεις πάει αρκετά καλά μπορείς να δώσεις 500 gems και παίρνεις όλα τα rewards του από πάνω, του special, τα special rewards. Αλλά τέλος πάντων παιδιά, να μην τα απολογώ, στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε το random deck challenge. Είμαι σίγουρος ότι το έχετε δει και από πολλά άλλα βίντεο και youtubers Clash Royale, όπου στην ουσία σε κάθε, θα παίξουμε μερικά matches, 2-3, και σε καθένα από αυτά τα matches θα χρησιμοποιούμε ένα random generated deck. Δηλαδή θα πάτησω τώρα αυτόν και θα μου βγάλει μια κάρτα. Θα μου βγάλει βασικά 8 κάρτες και θα μπορώ, ξέρω εγώ, αν δεν θέλω κάποια να τη βγάλω, τσαχώ 3 φορές να βγάλω μια κάρτα που δεν μου αρέσει και να κάνω βέβαια πάλι random generated, δηλαδή όχι να βάλω τη δικιά μου αυτή που θέλω, να ξαναπατήσω και θα αλλάξει μόνο αυτή που δεν υπάρχει. Οπότε ναι παιδιά, ας αρχίσουμε τώρα το πρώτο random generated deck, όπου είναι σχεδόν όλες οι κάρτες πολύ μικρό level και είναι πολλά κτίρια. Θα βγάλω για αρχή το Mortar, θα αναβαθμίσω το Cannon γιατί έτσι δεν παίζει να κερδίσουμε άμα τα έχουμε όλα τόσο μικρό level. Ούτως ή άλλως λεφτά έχω αρκετά, έχω 100.000, οπότε θα αντέξουμε τώρα παιδιά μερικά upgrades. Ωραία, Dark Goblin level 10. Και παρόλο που είναι πολύ OP παιδιά, το ξέρω ότι είναι πολύ OP, θα βγάλω και το Xbow. Οπότε μας μένουν να βγάλουμε άλλα δύο πράγματα. Λοιπόν, βάζουμε Golem και Balloon. Έγινε πολύ ακριβό το deck. Θα βγάλω το Lightning και μας βάζει Freeze, ωραία, spell παιδιά. Λοιπόν, αυτό θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι με αυτό το deck παιδιά, θα μπορούσαμε. Όπως βλέπετε δεν έχω τόσο πολλά τρόπαια τώρα τελευταία, έχω μόνο 5.100 σε σχέση με το τελευταίο βίντεο που ήταν, παρόλο που ήταν πολύ πιο πριν, γιατί τύπου πριν 7 μήνες το προηγούμενο Clash Royale βίντεο που είχα κάνει. Αλλά ναι, έχω πέσει πολύ παιδιά, δεν έπαιζα τελευταία πάρα πολύ, απλώς τώρα είδα το update και ήμουν σε φάση, ωχ, κάτσε να μπω να δω τι γίνεται. Λοιπόν, ο άλλος άρχισε με Giant Skeleton. Θα βάλουμε εδώ πέρα τον Miner, να σταματήσουμε την ενόχληση. Ωραία. Ελπίζω να μην χτυπήσει η βόμβα. Ωραία, δεν χτύπησε. Και έφαγαν και αυτό το, εντάξει. Πόσο έφαγαν? Έφαγαν και 500 damage στα goblins. Δεν είναι τρελό damage, αλλά για goblins είναι πάρα πολύ. Τι ωραία παιδιά που θα περάσουμε. Μέχρι στιγμής ο αντίπαλος μας έχει βγάλει Giant Skeleton και Electro Giant. Αυτό δεν είναι καλό. Θα πρέπει να φριζάρω παιδιά, θα έσκαγε πολύ damage και θα σταματούσε και τα troops μου από το να κοιτάνε τον Electro Giant, καταλάβατε. Ενώ τώρα που το έκανα freeze αυτό, παρόλο που χτύπησαν μερικές φορές τα Skeleton Switch, παρόλο αυτό έχουμε κάνει περισσότερο damage με τα δικά μας τα troops, που απλώς ήταν το aftermath, δηλαδή αφού είχε τελειώσει η μάχη απλώς πήγαιναν εκεί πέρα τα troops μας.
Κάτσε, έκανα μια μπουρδίτσα με τον Giant Skeleton, έκανα μεγάλη μπουρδίτσα. Αυτό θα μας πάρει πολύ damage δυστυχώς, παιδιά, έκανα βλακία, έπρεπε να βάλω πιο αριστερά το κάνω, ναι. Αυτός τώρα δεν μας πέρασε, κάνα το πολύ 300 damage, ναι. Επίμενα να είχα βάλει πιο αριστερά το κάνουν, το χρησιμοποίησα το ίδιο για τον Electro Giant που είχε πάει πολύ δεξιά στη γέφυρα. Λοιπόν, okay, θες να το πάμε έτσι, balloon time. Ναι, έχει μόνο εκείνος ενοχλητικές κάρτες και freeze. Και πολύ damage στο tower, μπορεί να το πάρουμε κιόλας. Ορίστε. Βάζουμε αυτό εδώ πέρα. Θεέ μου, πως παίζει έτσι αυτός ο παίχτης. Δεν παίζει να κερδίσουμε, παιδιά, με αυτόν. Ή μπορεί και να κερδίσουμε, μπορεί και να κερδίσουμε. Στόχισα λίγο. Το freeze δεν πέτυχα και τον άλλον, τον Magic Archer. Έβαλε μόνο το Inferno Dragon. Ωραία, πήραμε το tower. Παιδιά, βλέπετε γιατί μου αρέσουν τόσο πολύ το Goblin Gang. Βλέπετε γιατί το έχω τόσο μεγάλο mastery. Μόνο Goblin Gang παίζω τελευταία. Μ' αρέσει πολύ, είναι πολύ ωραία κάρτα. Δεν μας νοιάζει τόσο το Witch. Τι θα μας κάνει? Αυτό θα μας κάνει κάτι. Boom. Και να μας πάρει tower που δεν νομίζω να προλάβει. Α, μας πήρε, δεν πειράζει. GG. Κερδίσαμε το πρώτο μάτς μας, παιδιά. Πήραμε και ένα golden chest. Το golden chest θα το ανοίξουμε μετά όμως. Θα προσπαθήσω τώρα, παιδιά, να μαζέψω. Μόλις κοίταξε το stats royale μου σε 45 chest έχετε ένα magical chest και λίγο πιο πριν και ένα giant chest. Οπότε λεφτά, παιδιά, μάλλον το επόμενο βίντεο class royale, γιατί τώρα θα παίζω λίγο παραπάνω, οπότε σας κάνω και παραπάνω βίντεο class royale. Μάλλον το επόμενο βίντεο θα είναι ένα μικρό chest opening. Οπότε ναι, παιδιά, θα μαζέψω, θα σταματήσω να ανοίγω και από το Paz Royale τα chests. Θα κρατήσω μήπως άμα καταφέρω και μερικά banner chests. Οπότε ναι, παιδιά, να περιμένετε το επόμενο βίντεο που θα είναι είτε Slagterra Slagita είτε Clash Royale. Παιδιά, τώρα με Brawl Stars δεν παίζω τελευταία, μια και το θυμήθηκα τώρα. Αλλά θα προσπαθήσω να ανεβάσω να ανεβάζω περίπου ένα με δύο βίντεο που και που. Αλλά ναι, παιδιά, πάμε τώρα στο δεύτερο deck μας. Οπότε διαγράφουμε όλες τις κάρτες. Ωραία. 3, 2, 1. Έχουμε τρεις προσπάθειες πάλι. Λοιπόν, δεν έχουμε αρκετές προσπάθειες για να τα αλλάξουμε όλα τα χάλια. Λοιπόν, ας βγάλουμε για αρχή. Τι έκανα, όχι, εντάξει, είπε απλώς μπήκα σε αυτό. Βγάζουμε το Elixir Golem. Παρόλο, παιδιά, που μερικοί το θεωρούν πολύ καλή κάρτα, το Elixir Golem, άμα όλο το καουντάρει, άμα βάλει κάτι καλό, πάει, έχασε το match. Λοιπόν, θα ξοδέψω για τώρα δεύτερο reset. Πάμε να δούμε τι είναι το επόμενο. Όχι το X-Bow. Λοιπόν, θα ξαναβγάλω, μου μένει άλλο ένα να αλλάξω. Παιδιά, νομίζω με κοροϊδεύει το παιχνίδι. Νομίζω έχει καταλάβει τι γίνεται και με κοροϊδεύει. Ωραία, Royal Giant. Παιδιά, ο Royal Giant είναι ένα από τα αγαπημένα μου win conditions. Ήτανε ειδικά όταν πρωτοβγήκε, παιδιά, που βγήκε, εντάξει, αυτό μιλάμε για πολλά χρόνια πριν, ήτανε υπερβολικά δυνατός. Δεν μπορούσες να τον κερδίσεις άμα δεν έχεις Inferno Dragon. Λοιπόν, οπότε, με αυτό στο μυαλό, πάμε για το Valkyrie και Royal Giant. Η Valkyrie θα καθυστερήσει λίγο το Tower. Ναι, δεν πέτυχε πολύ το σχέδιό μου, παιδιά. Ο ίδιος ο Giant καλός είναι, εγώ δεν είμαι τόσο καλός στο να παίζω με τον Giant, όπως βλέπετε. Λοιπόν, αυτό το deck είναι λίγο κακό στην άμυνα. Επίθεση όμως έχει αρκετά καλή. Ωραία. Θα τα καθαρίσουνε, όχι, θα χτυπήσουν λιγάκι. Λοιπόν, τώρα σας προσέχουμε να μην χάσουμε τρόπαια. Τα τρόπαια που μόλις πήραμε, δηλαδή, παιδιά, να μην έχει πάει τζάμπα κόπο στο προηγούμενο match. Λοιπόν, έβαλε princess. Θα κάνω αυτό.
Σκάσαμε μερικό damage στο tower του. Θα περιμένει μάλλον να βάλω, να τους σπάσουμε την ασπίδα μια στα γρήγορα. Όχι αυτή τη φορά. Α, τέλεια. Ναι παιδιά, αυτός έχει, προφανώς αυτό στο deck του το έχει εδώ και καιρό και το έχει φτιάξει καλά σε αντίθεση με εμάς που απλώς φτιάξαμε ένα τυχαίο χρησιμοποιώντας το παιχνίδι. Οπότε δεν μας βλέπω να το κερδίζουμε το δεύτερο match, δυστυχώς. Αλλά ναι. Μπορώ άμα την τραβούσα μέσα. Δεν πρόλαβε να την... Όχι, δεν πρόλαβε να την χτυπήσει. Είναι τόσο σίγουρος ότι θα μου πάρει. Ναι, με διέλυσε παιδιά, άστε τον να κερδίσει, άστε τον να κερδίσει. Ναι, μας διέλυσε ο δεύτερος. Τέλος πάντων παιδιά, αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Αν μας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και να κάνετε subscribe για περισσότερα βίντεο σαν και αυτό. Προτείνετε μου και άλλες ιδέες για challenges στο Clash Royale. Ειδικά τώρα θα υπάρχουν challenges τύπου Triple Deck ή το Giant Deck και να μου προτείνετε κάρτες που θα πρέπει να χρησιμοποιήσω. Αυτά για σήμερα παιδιά, λέγομαι Greg and Plays και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!